Κόπτουμε και πάλι το πρόγραμμά μας, καθώς έχουμε νεότερες πληροφορίες για το πότε θα ξεκινήσουν αύριο οι συναντήσεις, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους θεσμούς. Να πάμε στον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Παντελάκη, και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Συριόπουλο. Γιώργο Παντελάκη, να ξεκινήσουμε από σένα, να μας πεις αν έχουμε και νεότερες πληροφορίες και κάποια πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης. Όπως μεταφέρουν λοιπόν κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους επικεφαλείς των θεσμών Juncker, Lagarde, Draghi, αλλά και τους κυρίους Ρέγκλινγκ και Ντάισεμπλουμ θα συνεχιστεί ξανά αύριο το πρωί στις 10 ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα από τις 7 ώρα Ελλάδος θα έχουν πιάσει δουλειά τα τεχνικά κλιμάκια. Και αξίζει τον κόπο νομίζω να αναφερθούμε και σε αυτά που έλεγαν νωρίτερα κυβερνητικές πηγές, ότι η ελληνική κυβέρνηση παραμένει σταθερή στις θέσεις της σχετικά με την πολιτική φιλοσοφία αλλά και την πρόταση, τα ποιοτικά και δημοσιονομικά χαρακτηριστικά της πρότασης την οποία έχει υποβάλει. Και είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν, να μην κάνει πίσω, να μην επιτρέψει να υπάρξουν περαιτέρω περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, να μην πληρώσουν άλλο το μάρμαρο της κρίσης τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά να πληρώσουν αυτοί που δεν έχουν πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια, να πληρώσουν δηλαδή οι έχοντες. Οπότε αύριο το